Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, πιστοί στο ραντεβού του Σαββάτου και σήμερα μαζί σας. Είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Τελώνης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών γραφείων Δυτικής Ελλάδας και βεβαίως είναι πάρα πολύ χρήσιμος άνθρωπος σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά, να το πω έτσι, για την ανάπτυξη της περιοχής. Είναι μπροστά μας και το αναπτυξιακό συνέδριο. Ο πρόεδρος των τουριστικών γραφείων Δυτικής Ελλάδας. Σημαίνει δηλαδή ότι έχει σχέση με τον τουρισμό, έχει σχέση με ένα κομμάτι της οικονομίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Τελώνη. Καλώς σας. Γεια σας, κύριε Βαρεχτάρη, και χαίρετε και στους τηλεθεατές μας. Και όταν λέω είστε χρήσιμος άνθρωπος και έχετε σχέση με τον τουρισμό και την οικονομία, προφανώς, γιατί η χώρα τι έχει να πουλήσει? Έχει να πουλήσει πολύ περισσότερο τον τουρισμό από οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Βασικά νομίζω ότι έχει και άλλα πράγματα, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή αυτό το κομμάτι, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί τον βασικό πυλώνα, είναι ο τουρισμός. Βλέπουμε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει αυτή τη στιγμή μία ανάπτυξη συνεχόμενη χρόνο με το χρόνο και ελπίζουμε αυτή η ανάπτυξη να έρθει και στην περιοχή μας. Και όταν λέω να πουλήσει, κυριολεκτό κύριε Τελώνη, γιατί η Ελλάδα έχει να πουλήσει τον ήλιο της, έχει να πουλήσει τον καθαρό της αέρα, την καθαρή της ατμόσφαιρα, τις ωραίες παραλίες, τις υποδομές που έχουμε, τις τουριστικές, ιδιαίτερα στην νησιωτική και στην παραλιακή χώρα γενικότερα, και βεβαίως έχει να πουλήσει και την καλή ψυχή των Ελλήνων, τη φιλοξενία. Τι λέτε, είναι έτσι? Βέβαια είναι έτσι, και νομίζω ότι αυτό που έχει ακουστεί πολλές φορές, ότι είμαστε το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο, νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να την εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών, προκειμένου να ανεβάσουμε το εισόδημα, το ΑΕΠ της πατρίδας μας. Και όχι μόνο, ναι, το ΑΕΠ μπορεί να ακούγεται, αυτό είναι το κυρίο ζήτημα, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν να ανέβει. Αυτό ακούγεται λίγο γενικό, αν το εξειδικεύσουμε όμως με την δουλειά που μπορεί να κάνει ένας ασχολούμενος με τον τουρισμό, μπορεί να φέρει, θα το κάνω πολύ απλό κύριε Τελώνη, από τον περιπτερά μέχρι τον ξενοδόχο σε μια περιοχή το εισόδημα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και βεβαίως ίσως και για μια ολόκληρη περίοδο. Έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και πραγματικά ακόμη και τη σκόνη που αφήνει κάποιος διερχόμενος από μια περιοχή νομίζω είναι ένα όφελος το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ποια είναι τα προβλήματά μας εδώ στην περιοχή? Γιατί η Πάτρα, ναι μεν είναι ένα λιμάνι κύριε Τελώνη που είναι η πύλη προς τη Δύση, περνάει πολλοίς κόσμος από εδώ, λίγοι μένουν. Ποια είναι τα προβλήματά μας? Καταρχάς τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε σαν περιοχή είναι ότι μας έλειπαν για πάρα πολλά χρόνια οι οδικοί άξονες. Δεν είχαμε τρόπο μεταφοράς και τουρισμό σημαίνει η μετακίνηση πληθυσμού. Πώς να μετακινηθεί ο πληθυσμός όταν δεν είχαν ολοκληρωθεί οι υποδομές, όπως ακόμη και τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πέρα ότι έγιναν οι δύο αυτοί οι εξαιρετικοί οδικοί άξονες και μας έφεραν την περιοχή μας πολύ πιο κοντά στην Αθήνα, κάτι που έλειπε εδώ και δεκαετίες, μπορώ να πω σχεδόν δύο, αντίστοιχα και η Ιόνια οδός που έφερε τα βόρεια σύνορά μας και Θεσσαλονίκη πολύ πιο κοντά με την Πάτρα και την περιοχή μας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο σιδηρόδρομος. Ένα τεράστιο έργο το οποίο πραγματικά θα φέρει ακόμη πιο κοντά και ακόμη πιο εύκολα τον τουρίστα στην περιοχή μας. Και βεβαίως η Πατρών Πύργου, η οποία σε οδηγεί στην αρχαία Ολυμπία. Έχετε δίκιο, δεν θα είναι Ολυμπία οδός αν δεν συνδεθεί με την Ολυμπία, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ακόμη αδικεί την περιοχή. Διότι αν ήταν η σύνδεσή μας ήδη με την Ολυμπία, πολύ περισσότερο θα είχαμε, πολύ πιο κοντά από ποια άλλη περιοχή θα είχαμε, θα κερδίζαμε από τον μπραντ αυτό που λέγεται Ολυμπία. Θα σας πω κάτι που είναι εμπειρικό, το έχω ζήσει. Πριν από 35 χρόνια θα μπήκα σε αυτή τη δουλειά δηλαδή του δημοσιογράφου. Τότε, εδώ στην πόλη των Πατρών, συζητεί ακριβώς αυτό το θέμα. Πώς θα κρατήσουμε τους τουρίστες στην πόλη? Περνούσαν, βέβαια τα νούμερα αυτά έχουν μειωθεί λόγω της κρίσης αυτή την περίοδο, 1,5 με 2 εκατομμύρια τουρίστες από το λιμάνι της Πάτρας κάθε θερινή περίοδο. Και το μεγάλο ζήτημα που είχε τεθεί τότε, κύριε Τελώνη, ήταν πώς θα κρατήσουμε τους τουρίστες. Δεν καταφέραμε να τους κρατήσουμε. Τι στέει που λέει ο λόγος δηλαδή? Εγώ θα πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχω τη χαρά να σας πω ότι για πρώτη χρονιά, ύστερα από 5 χρόνια σημαντικής μείωσης
των αριθμών των τουριστών που διέρχονται διαμέσου τη λιμένα μας, έχουμε 11% αύξηση. Είναι η πρώτη χρονιά που έκλεισε το 2017 που υπήρχε μια αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες καθοδικές πορείες των τελευταίων 5 ετών. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο βεβαίως από μια πλευρά οφείλεται στην αύξηση που έχει τουριστικά η χώρα μας, από την άλλη πλευρά νομίζω ότι έχει συμβάλει και το θέμα των οδικών αξώνων που έφερε την Πάτρα μας και την περιοχή μας πολύ πιο κοντά. Οι δύο οδικοί άξονες, φανταστείτε να είχαμε 3 οδικούς άξονες. Βεβαίως, και φανταστείτε να είχαμε και το τρένο. Φανταστείτε να είχαμε αυτό που είναι το αυτονόητο για οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Θεωρώ ότι αυτό το τρένο ακριβώς, μάλιστα με ηλεκτροκίνητη γραμμή, θα φέρει ακόμη πιο κοντά και τις δύο μεγάλες δεξαμενές της περιοχής μας, ενώ της χώρας μας, αλλά αντίστοιχα θα βοηθήσει και εμπορευματικά την περιοχή μας. Δεδομένου ότι το λιμάνι μας είναι ένα σημείο από το οποίο μπορούμε κάλλιστα να ελπίζουμε ότι θα έρθει ένα κομμάτι ανάπτυξης λόγω των logistics centers των εμπορευματικών κέντρων, εφόσον βεβαίως έχουμε τη σύνδεση με το σιδηρόδρομο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι μπορεί να λειτουργήσει η πόλη σε αυτό το περιβόητο, το θυμάμαι από πολύ παλιά, τρίγωνο, δηλαδή η Πάτρα, η αρχαία Ολυμπία και η Δελφή. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τρίγωνο, είναι πεντάγωνο πλέον. Για πείτε. Και γιατί είναι πεντάγωνο? Διότι η Πάτρα πλέον έχει συνδεθεί και μπορεί να συνδεθεί με την Ολυμπία σε 122 χιλιόμετρα, είναι αυτός ο πίνακας, ο οποίος τη δείχνει την Πάτρα σαν κέντρο για να μπορέσει κάποιος να είναι με την Ολυμπία, με τους Δελφούς, με τις Μυκήνες, με την Αρχαία Κόρινθο, μα ακόμη και με την Ακρόπολη, σε λιγότερο από 2 ώρες. Εδώ θα βάλω και μια άλλη διάσταση τώρα, γιατί με την Ιωνία Οδό είμαστε σε λίγο χρονικό διάστημα πλέον, στα Γιάννενα και στη Δοδόνη βεβαίως. Βεβαίως και η αυτό... οποία βρίσκεται πριν μπει μέσα στα Γιάννενα, στα δεξιά όπως πας προς τα Γιάννενα. Σωστά. Επομένως λοιπόν έχουμε 6 σημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος πολιτιστικού, στα οποία η Πάτρα μπορεί να έχει μία πρόσβαση με μία απόσταση 1 έως 2 ώρων. Άρα με αυθημερών εκδρομές μπορεί να πάει οποιοδήποτε τουρίστας επιλέξει την περιοχή μας σαν κέντρο, να επισκεφτεί σχεδόν όλη την πολιτιστική Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, ένας τουρίστας να μείνει στην πόλη ή να πάει μια οργανωμένη εκδρομή με κάποιο λεωφορείο ή να νοικιάσει το δικό του αυτοκίνητο, να πάει σε όλα αυτά τα μέρη σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφημερών δηλαδή, μπορεί να πάει στη Δοδόνη και να γυρίσει την ίδια μέρα. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να πάει στους Δελφούς. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα στην οδική σύνδεση με τους Δελφούς. Είναι ο παλιός ο δρόμος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Παρόλα αυτά, κάνει περίπου 1,5 ώρα. Μάλιστα. Με το δικό του αυτοκίνητο. Υπάρχει και το Χτελφοκίδος που πηγαίνει εκεί και έχει σύνδεση με την Πάτρα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Κάποιος ο οποίος μπορεί να πάει, είτε θα νοικιάσει ένα λεωφορείο, είτε θα έχει το δικό του γιοταχή, είτε θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Το σημείο είναι ότι κάθε μέρα μπορεί να έχει διαφορετικό προορισμό, διαφορετική απόδραση από την Πάτρα, έτσι ώστε να βλέπει και κάποιο διαφορετικό μέρος. Μην ξεχνάμε ότι η Ακρόπολης, που είναι το κέντρο, αν θέλετε, του πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πατρίδας μας, είναι σε 2 ώρες πλέον από την Πάτρα. Αυτό είναι τεράστιο σημειολογικά και αυτό είναι το σημείο το οποίο νομίζω θα αναδείξει την περιοχή μας. Το πατρινό καρναβάλι. Είναι ημέρες καρναβαλιού αυτές που διάγουμε τώρα, κύριε Τελώνη. Το πατρινό καρναβάλι θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα για την ίδια την πόλη. Λέγεται ότι εδώ και μια δεκαετία έχει μια παρακμιακή τάση. Εγώ νομίζω ότι θα φέρω ένα παράδειγμα. Θα φέρω το παράδειγμα των Καλαβρίτων. Φέτος ακούσαμε τα Καλαβρίτα ότι πήγανε πάρα πολύ καλά και ήταν το χιονοδρομικό κέντρο το οποίο είχε την περισσότερη επισκεψιμότητα. Ακριβώς. Δεν άλλαξαν οι υποδομές, εννοώ σε κρεβάτια, σε υποδομή για να μπορέσει να φιλοξενήσει. Τα ίδια ήταν και πέρυσι. Ακριβώς. Και φέτος 100% πληρότητα, όπως και οι άλλοι χιονοδρομικοί χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί. Εκείνο που άλλαξε, άλλαξε η επισκεψιμότητα και ήρθαν πάρα πολλοί επισκέπτες αυθημερών λόγω του πολύ κοντά που είμαστε πλέον με τη μεγάλη δεξαμενή των 5 εκατομμυρίων που είναι η Αθήνα. Πέρυσι και πρόπερσι ακούγαμε Παρνασσό,
Και επέλεξε και τελικά. Και πιο πέρα τον Παρνασσό. Και πιο πέρα. Επέλεξε τελικά ο καταναλωτής να έρθει πιο κοντά, με πιο ασφάλεια, σε αυτόν τον εξαιρετικό δρόμο που έρχεσαι με ασφάλεια. Και αν θέλετε, να κάνει και τον ωραίο δρόμο αυτόν από το διακοπτό μέχρι τον. Με μια παρατήρηση. Καλά. Αυτό είναι γεγονός που λέτε. Ναι, έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Μπαίνει από το διακοφτό και ανεβαίνει στα Καλάβρητα. Είναι ωραία η διαδρομή, πραγματικά είναι ωραία η διαδρομή. Και το χειμώνα βεβαίως υπάρχουν τα αρμόδια συνεργεία που δεν τον αφήνουν να κλείσει ποτέ. Το παράπονο όμως των πατρινών, κύριε Τελώνη, είναι εντάξει, γιατί να πηγαίνω μέσω διακοπτού, αφού έχω τη Χαλανδρίτσα. Έχω ένα δρόμο, μπορώ να πάω, γιατί και πατρινοί πήγαν στα Καλάβρητα. Βεβαίως, μπορώ να πάω στη Χαλανδρίτσα γρήγορα από αυτόν τον δρόμο, τέλος πάντων, ο οποίος όμως δεν είναι καθόλου καλός. Πότε έχει κατολιστήσεις, πότε έχει παγετό, πότε είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν υπάρχει η ίδια επιτήρηση από τις αρμόδιες αρχές όπως υπάρχει στον άλλο δρόμο από το διακοπτό. Βεβαίως θέλει συντήρηση και θέλει ανοίγματα σε πολλές μεριές αυτός ο δρόμος. Αυτό είναι ένα παράπονο. Είναι έτσι, παρόλα αυτά πρέπει να επανέλθω λίγο στο θέμα του καρναβαλιού που λέγαμε, ναι, για να το ολοκληρώσουμε. Τι έγινε λοιπόν φέτος στα Καλάβρητα? Τα Καλάβρητα είχαν τεράστια επισκεψιμότητα, την οποία πήραν από άλλες περιοχές. Εγώ κάνω λοιπόν μια πρόβλεψη και θεωρώ ότι και η Δημοτική Αρχή και αν θέλετε και όλοι οι φορείς θα πρέπει να φροντίσουμε, ώστε αν έχουμε ένα πολύ καλό καιρό, να φροντίσουμε να βρούμε χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων, γιατί προβλέπω ότι θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη? Εγώ προβλέπω, γιατί θεωρώ ότι είναι τόσο κοντά πλέον από την Αθήνα και με τέτοια ασφάλεια που θα έρθει ο επισκέπτης και δεν θα χάσει την ευκαιρία να δει το καρναβάλι της Πάτρας μας, που πραγματικά είναι το καλύτερο μακράν από ότι οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εκδήλωση γίνεται στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό, κύριε Τελώνη. Είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει ένα και μοναδικό στοιχείο που είναι αξεπέραστο. Ποιο είναι το μοναδικό του στοιχείο? Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή των πατρινών, οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη για να συμμετάσχουν. Δεν συμμετάσχουν επί πληρωμή. Μπαίνουν μόνοι τους εθελοντές και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν θέτεται ένα ζήτημα. Υπάρχει εκτίμηση, και δεν είναι μόνο από εσάς, ακούγεται γενικότερα αυτή η εκτίμηση, ότι η Πάτρα την καρναβαλική περίοδο και όχι μόνο το τελευταίο τριήμερο θα έχει πολλούς επισκέπτες. Άρα θέτεται ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Οργάνωση της πόλης. Πάρκινγκ για να μπορούμε να βάζουν τα αυτοκινητά τους οι επισκέπτες. Και εγώ θα συμπλήρωνα και δημοτικά λεωφορεία. Αστικά λεωφορεία, κύριε Τελώνη, να μεταφέρουν τον κόσμο προς τα μέσα. Και αυτό βεβαίως. Χρειάζεται μια οργάνωση. Πραγματικά θεωρώ ότι και ο Δήμος και οι υπόλοιποι φορείς πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να τρέξουμε. Και από την άλλη πλευρά να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Το καρναβάλι μας πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί αυτό θα είναι η διαφήμισή μας, αν θέλετε, ο πρεσβευτής μας για την περιοχή μας, για την επόμενη περίοδο. Έχετε τρέξει σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές πρωτοβουλίες, σε διοργανώσεις των πατρών. Είστε ο άνθρωπος που τρέξατε για τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες. Είναι έτσι? Και τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα σε σχέση πάντα με τον τουρισμό και την ανάπτυξη, κύριε Τελώνη? Κοιτάτε να δείτε, αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός το οποίο θα γίνει στην περιοχή μας και στην πόλη μας, και πραγματικά δείχνει μια εξωστρέφεια. Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια διοργανώνονται κάποιοι μεγάλοι αγώνες, γιατί η περιοχή μας έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, έχει πολύ καλές αθλητικές υποδομές, τις οποίες πρέπει να είναι ένα στόχος να τις εκμεταλλευτούμε, να τις αξιοποιήσουμε, ενώ και τουριστικά. Είναι ο αθλητικός τουρισμός, που παλαιότερα έχουν γίνει τεράστιες διοργανώσεις εδώ, και τώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι μια διοργάνωση η οποία πραγματικά θα φέρει την Πάτρα σαν πρεσβευτή προς το εξωτερικό, και πάνω απ' όλα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το όνομά μας να γίνει μια καλή διοργάνωση. Εδώ η ευκαιρία δηλαδή, αυτό λέτε, γιατί αναφέρεστε στον αθλητικό τουρισμό. Βεβαίως, είναι μια ευκαιρία. Έχουμε σοβαρότατες και μεγάλες υποδομές. Είναι Ολυμπιακών διαστάσεων. Δεν είναι επεξεγέλαση οι αθλητικές υποδομές της Πάτρας. Βάζουμε λοιπόν τον αθλητικό τουρισμό, βάζουμε τον επιστημονικό τουρισμό, βάζουμε τον ιατρικό τουρισμό, αν θέλετε. Διότι και η ιατρική σχολή έχουμε εδώ, και φαρμακευτική έχουμε εδώ, και βεβαίως έχουμε το πανεπιστήμιο. Και συμπληρώνω με το θρησκευτικό τουρισμό λόγω του Αγίου Ανδρέα. Βέβαια, και όχι μόνο το Αγίου Ανδρέα, και βεβαίως το Αγίου Ανδρέα, που είναι η μία από τις δύο αποστολικές πόλεις, η άλλη είναι η Ρώμη, δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο. Ακριβώς. Την οποία πραγματικά είναι ένα σημείο, και πέρα από τον Αγίου Ανδρέα είναι και εξαιρετικές οι μονές τις οποίες έχουμε, και ο μοναστηριακός τουρισμός, αλλά αντίστοιχα υπάρχει και μία σύνδεση με τον Μπάρι της Ιταλίας,
όπου πολλοί, αν θέλετε, και Ρώσοι οι οποίοι προτιμούν και έρχονται για τον θρησκευτικό τουρισμό, έρχονται από την Πάτρα, βλέπουν, προσκυνούν τον Άγιο Ανδρέα, πηγαίνουν στον Άγιο Νικόλα στον Πάρη και ξαναγυρίζουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο αναπτύσσεται σιγά σιγά και θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο δυνατό. Βεβαίως σε αυτό χρειάζεται και η συνδρομή της Εκκλησίας και κάνει αρκετές προσπάθειες η Μητρόπολη για να έχουμε μία, αν θέλετε, ανάπτυξη σε αυτό το τομέα που πραγματικά έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με οποιοδήποτε 100% στο θρησκευτικό τουρισμό έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διότι εδώ μαρτύρησε ο Απόστολος Ανδρέας, ο πολιούχος, και βεβαίως αναρωτιέται κανείς, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά, κύριε Τελώνη, το ξέρουμε όλοι. Δεν οργανωνόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιος ή κάποιοι πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Η Πάτρα, σε μια προσπάθεια για τους παράκτους μεσογειακούς αγώνες στην οποία συμμετείχατε, έδειξε τα δόντια της. Πηγαίνωμένη και πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει. Ακριβώς. Μήπως μπορεί να πάρει και τα υπόλοιπα, να το πω έτσι απλά, κύριε Τελώνη. Έχετε δίκιο και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε όλοι μας είναι ότι είναι η εποχή για την οποία μπορούμε να έχουμε συνεννόηση, να έχουμε συνεργασίες, να έχουμε συνένεση. Και έτσι λυθήκανε κάποια προβλήματα, έτσι λύνονται κάποια άλλα. Και μια και μιλάμε για τους παράκτιους μεσογειακούς, εγώ θέλω να πω ότι σε λίγο θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα τρέξει μια καλή διεξαγωγή των μεσογειακών αγώνων. Αλλά εγώ δίνω μεγαλύτερη ακόμη βάση στην Επιτροπή, την οποία είχε υποσχεθεί και ο Υπουργός και η Επιτροπή η οποία είχε αναλάβει το τρέξιμο, το ότι θα γίνει μια Επιτροπή η οποία θα αναλάβει την την αξιοποίηση των υποδομών που θα δημιουργηθούν μετά τους παράκτιους αγώνες. Για να μην έχουμε τα φαινόμενα των υποδομών των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Ακριβώς. Όπου αυτή τη στιγμή ίσως και χωράφια να έχουν καταντήσει. Ακριβώς. Όπως το που χαλαστήκανε τόσα χρήματα και δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν στο βαθμό που έπρεπε, ακόμη και τώρα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, να γίνουν οι αγώνες που θα γίνουν και θα γίνουν και καλά και η Οργανωτική Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτό, αλλά νομίζω ότι από τώρα πρέπει να δημιουργηθεί παράλληλα και η αντίστοιχη Οργανωτική Επιτροπή η οποία θα τρέξει τους αγώνες, θα τρέξει την αξιοποίηση των υποδομών μετά τους αγώνες, ώστε τουλάχιστον να έχει ένα πραγματικό όφελος ο πολίτης της Πάτρας και η περιοχή μας. Βάλετε ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι τρέχεται ήδη πολύ μπροστά, όμως είναι το σημαντικότερο να αξιοποιηθούν μετά το πέρας των παράκτιων αγώνων οι αθλητικές υποδομές και να μην κατατίσουν όπως έχουν κατατίσει υποδομές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, όπου μπορεί να δει ακόμα, ας πούμε, την πανδεσία των βατραχίων σε κάποια πισίνα. Γιατί αυτό συμβαίνει, κύριε Τελώνη, δεν είναι κάτι πρωτότυπο ή το εφήβρα εγώ. Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει αγάπη για την πόλη, για τους πατρινούς? Διότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν τους βλέπουμε όλους μαζί ενωμένους για ορισμένα ζητήματα πλην της διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων. Πράγματι, υπήρξε μια ενότητα και φάνηκε λίγο ότι περίεργο, αλλά και ένα καλό σημάδι παράλληλα. Εγώ δεν νομίζω ότι. Εγώ νομίζω αντίθετα ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη των πατρινών στην πόλη. Άλλο είναι, νομίζω δεν υπάρχει συνεννόηση απαραίτητη που θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι με τη συνεννόηση επιτεύχθησαν πολλά πράγματα τελευταία, τον τελευταίο καιρό. Και εγώ γι' αυτό αρχίζω και λέω ότι η πόλη μας συνεννοείται. Όπως είπατε, οι παράκτιοι μεσογειακοί αγώνες. Μία, αν θέλετε, τεράστια απόδειξη της συνεννόησης είναι η παραχώρηση του θαλασσίου μετόπου. Μάλιστα. Η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα του τρόπου συνεννόησης. Αν θέλετε, διεκδικούσε η Δημοτική Αρχή. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε ο οργανισμός ο οποίος κρατούσε τα κομμάτια τα οποία έπρεπε να είναι στη λιμενική υποδομή. Σε κάθε περίπτωση, έγινε μια συνεννόηση και παραχωρήθηκαν οι εγκαταστάσεις που δεν αξιοποιήθηκαν, δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν λιμενικά στο Δήμο και αντίστοιχα παρέμειναν στον οργανισμό οι εγκαταστάσεις που έχουν λιμενικές δραστηριότητες και μπορούν να αξιοποιηθούν λιμενικά. Άλλη περίπτωση, θα έλεγα, συνεννόησης, θα την πω και αυτή, είναι μια περίπτωση η Παναχαϊκή Συμμαχία. Mm-hmm. Ήταν και αυτή μια περίπτωση και είναι μια περίπτωση συνεννόησης η οποία πραγματικά βρήκε και δείχνει ότι βαδίζει προς μια σωστή κατεύθυνση.
και έδωσε μια να το λύση. Πω απλά, η Παναχαϊκή Συμμαχία είναι αυτή που έχει συνεφέρει την ομάδα. Έτσι. Την Παναχαϊκή. Είναι μια ιστορική αρχαία ομάδα. Έχει ιστορία όσο έχει και η Ελλάδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αναρωτιέται κανείς αυτές οι περιπτώσεις παράκτειο μεσογειακών αγώνων, γιατί πραγματικά καλά κάνατε και θέσατε το ζήτημα της Παναχαϊκής Συμμαχίας. Αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν φωτεινό αστέρι για όλους. Εγώ νομίζω θα γίνουν και θα σας πω και κάτι ιδιαίτερα το θέμα και της Συμμαχίας της Παναχαϊκής. Θα γίνει και ένα πρότυπο για άλλες ομάδες, για άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα, υπάρχει αυτή η Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα, η οποία έγινε και είχε σαν αποτέλεσμα το θέμα αυτού του συνεδρίου που έγινε στις 12 με 13 Δεκεμβρίου και ήρθε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να ανοίξω μια παρένθεση. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον τελευταίο μήνα ήρθε τρεις φορές στην πόλη, τρεις φορές στην Πάτρα. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό από μόνο του κάτι λέει. Λέω λοιπόν για την Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα. Είναι 32 φορείς οι οποίοι καθόμαστε σε ένα τραπέζι, συζητάμε και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορώ να πω. Καταρχάς, λέμε τις ανησυχίες μας. Mm-hmm. Αυτό και μόνο που καταγράφονται και βρίσκουμε κάποιες λύσεις. Ή αν θέλετε, μερικά από αυτά βγήκαν και στο συνέδριο και ήταν πραγματικά ένα άξιο συνέδριο που έγινε στην πόλη μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα συνεννόησης. Αντίστοιχα, νομίζω ότι γίνεται και μία, δεν έχει δει ακόμη το θέμα μεγάλης δημοσιότητας, έχει γίνει μία μεγάλη προσπάθεια από την πανεπιστημιακή κοινότητα που αναφερθήκατε προηγουμένως, ναι. Το Δήμο και τους φορείς σχετικά με το Smart City. Έχουν καταγραφεί από 39 φορείς πανεπιστημιακούς, αυτοδιοικητικούς και ιδιωτικούς, οι ανάγκες των φορέων και της πόλης όσον αφορά το να γίνει μια Smart City. Αυτό λοιπόν είναι ένα, αν θέλετε, ένα παραδοτέο το οποίο θα βρεθεί αφού περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκριθεί και θα έχουμε ένα, αν θέλετε, πυλώνα, ένα πυλώνα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το σμάτι. Έχετε ανοίξει το κεφάλαιο της σύνδεσης της πόλεως των Πατρών με το Πανεπιστήμιό της. Μία σύνδεση η οποία εξαγγέλλεται εδώ και 40 χρόνια και ακόμα να γίνει. Σας ενημερώνω και το τα ξέρετε, αλλά το λέμε για την κουβέντα και μόνο, ότι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρίσκεται στο διάστημα με διάφορα εξαρτήματα που έχει φτιάξει για δορυφόρους. Σας ενημερώνω και σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει φτιάξει την ηλεκτρονική κλήρωση του κίνο και το λογισμικό για την φορολοταρία και γενικώς έχει μία, πώς να το πει κανείς, μεγάλη πορεία στην έρευνα. Έχει δουλέψει στην ηλιακή ενέργεια τα παλαιότερα χρόνια. Προγράμματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί στο διάστημα, παρακαλώ. Αυτή η σύνδεση όμως, κύριε Τελώνη, παρά το γεγονός ότι εξαγγέλλεται από υποψηφίους Πριτάνης και υποψηφίους Δημάρχους, δεν έχει γίνει. Κύριε Μπαραχτάρη, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είμαι υποχρεωμένος να το πω, γιατί είναι τιμή μου. Είμαι μέλος και εγώ της ακαδημαϊκής αυτής κοινότητας. Κάνω το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο και είμαι περήφανος που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Λέω λοιπόν ότι η περιοχή μας νομίζω έχει το εξής πλεονέκτημα. Έχει τρία πανεπιστήμια ανώτατα. Είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, βεβαίως, τα ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας που πραγματικά καλύπτουν όλη την Δυτική Ελλάδα και το Πανεπιστήμιό μας και παράλληλα έχει πάρα πολλά ερευνητικά ινστιτούτα τα οποία όλα αυτά προηγουμένως που σας έλεγα συμμετέχουμε σε αυτήν την αν θέλετε συνεργασία για το Smart City της περιοχής μας. Πραγματικά όμως θα πω ότι δεν είναι τόσο πολύ καλά συνδεδεμένη η πόλη μας με το Πανεπιστήμιο και δυστυχώς δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να έχουμε, αν θέλετε, εκμεταλλευτεί σαν πόλη το τεράστιο επιστημονικό και καλά κατηρτισμένο προσωπικό που βγαίνει από το Πανεπιστήμιο. Μια προσπάθεια την οποία αξίζει να αναφέρουμε είναι αυτή που έχει γίνει με το IQ. Mm-hmm. Το οποίο πραγματικά δείχνει υπάρχει μια σύνδεση και η οποία μάλιστα έχει γίνει, αν θέλετε, σε πανελλαδικό και ίσως να γίνει και σε διεθνές επίπεδο και είναι μία πρώτη ουσιαστική
προσπάθεια που βλέπουμε την πόλη ενωμένη με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αλλά πιστεύω σε πολύ περισσότερα ότι πρέπει. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Και πράγματι σε αυτό το επίπεδο ναι. Εγώ εννοώ όμως το εξής. Βεβαίως και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά τα ζητήματα, αλλά εννοούμε και το άλλο. Τι μελέτες χρειάζεται η πόλη, κυκλοφοριακή μελέτη, χρειάζεται μελέτη ατμόσφαιρας, χρειάζεται την όποια μελέτη για α, β, γ, δ, ζωτική σημασία ζήτημα, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλύπτει όλες τις επιστήμες. Έτσι, το ναι. Πανεπιστήμιο Πατρών, εάν το βάλουμε κάτω, καλύπτει τους πάντες και τα πάντα, όλους τομείς εννοώ. Κατά συνέπεια, γιατί δεν είμαστε εκεί. Και εμείς λέμε, θα κάνουμε μία μελέτη, θα την παραγγείλουμε στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, ενώ δίπλα μας, στα 6 χιλιόμετρα, το Πανεπιστήμιο των Πατρών. Είναι ανάγκη πάντως να γίνει ακόμη, δηλαδή πραγματικά να γίνουμε ένα. Να γίνουμε ένα η περιοχή μας, η πόλη μας, μαζί με το Πανεπιστήμιο. Και τώρα το Πανεπιστήμιο έχει και ανάγκες, έχουν κοπεί πάρα πολλά από τα έσοδα, από τις επιχορηγήσεις που πήγαιναν προς τα Πανεπιστήμια, και έχουν ανάγκη να λαμβάνουν και κάποια έργα, τις μελέτες αυτές που λέτε. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχει η σχέση, απλά πρέπει αυτή τη στιγμή, είναι ανάγκη πλέον και από τις δύο πλευρές. Τόσο από την πόλη, γιατί θα μας έρθει πολύ οικονομικά καλύτερα, αν θέλετε, και από την άλλη πλευρά πιο αξιόπιστα και πιο άμεσα, και από την άλλη πλευρά από το Πανεπιστήμιο, από τους, και δεν λέω το Πανεπιστήμιο μόνο, αλλά λέω και το ΤΕΙ και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά κέντρα, από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία μπορεί και είναι νομίζω η καλύτερη και στην Ελλάδα, αν θέλετε, στο να δώσει καλά αποτελέσματα. Είναι γεγονός, και θα μείνω λίγο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει έδρα την Πάτρα, είναι πανελλαδικό πανεπιστήμιο. Έχει έδρα την Πάτρα, έχει χιλιάδες φοιτητές. Πέρα από το γεγονός ότι οι επισκέψεις υποχρεωτικές που γίνονται εδώ από φοιτητές από όλη την Ελλάδα, οπωσδήποτε αφήνει κάτι στην οικονομία της περιοχής, είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Είναι το ΕΑΠ, είναι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο δεν το έχουμε ακόμα κατανοήσει. Είναι η ευκαιρία του καθενός μας να τελειώσει μια σχολή, γιατί για τον όποιο λόγο τα προηγούμενα χρόνια δεν μπόρεσε, γιατί υπήρχαν συνθήκες τέτοιες. Έχει την ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κύριε Τελόγη. Γι' αυτό και το αναφέρω, γιατί πραγματικά είναι μοναδικό, γιατί πρώτα απ' όλα έχει την έδρα την Πάτρα. Ακριβώς. Δεύτερο, έχει τεράστιες εγκαταστάσεις. Τρίτο, δίνει πάρα πολλά χρήματα, αν θέλετε, σε προμηθευτές ή αν θέλετε σε ενίκια κτηρίων. Και το κυριότερο, συνδράμει και αυξάνει τον εσωτερικό τουρισμό, γιατί έρχονται πάρα πολλοί καθηγητές οι οποίοι έχουν έδρα εδώ, ή και πολλοί φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις τους στην Πάτρα. Πέρα των εξετάσεων που δίνονται εδώ, πέρα των απονομών, αν θέλετε, των διπλωμάτων. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες ημερίδες οι οποίες αυξάνουν τον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά δε, κάνουν γνωστή την Πάτρα μας. Όπως λέμε, είναι γνωστή η Πάτρα μας για το καναβάλι της, αλλά τόσο είναι γνωστή για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της, που είναι μοναδικό, γιατί αυτή είναι η έδρα. Έχει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έδρα σε όλες τις μεγάλες σημεία επαφής, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, αλλά η έδρα του και η διοίκησή του είναι στην Πάτρα. Και αυτό είναι σημαντικό, παρά το γεγονός ότι κατά το βαθύ παρελθόν κάποιοι θέλησαν να πάρουν την έδρα από εδώ, να την πάνε στην Αθήνα, όμως αυτό δεν συνέβη. Τι σας πληγώνει όταν περπατάτε? Γιατί δεν συνέβη όμως? Γιατί πραγματικά οι πατρινοί με τον τρόπο αντιστάθηκαν. Και νομίζω έτσι είναι, και εμείς θα αντισταθούμε. Και γενικά εμείς πρέπει να τρέξουμε και να αντισταθούμε, και εμείς πρέπει να βγούμε μπροστά, να καλύψουμε τις ανάγκες που δεν μπορούν κάποιοι, ή κάποιοι σκέφτονται κακά ή εντός παρενθέσεως, όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε για την περιοχή μας. Μάλιστα. Τι σας πληγώνει, κύριε Τελόνιο, όταν περπατάτε στην πόλη? Να σας πω ότι με πληγώνει. Θα ήθελα καλύτερη πληροφόρηση. Να πάμε στην απλή καθημερινότητα, δηλαδή. Ναι. Θα ήθελα καλύτερη πληροφόρηση. Θα ήθελα πραγματικά η πόλη. Να σας πω ότι με πληγώνει. Δεν θα ήθελα να ήταν στα Τρίκαλα τα πρώτα λεωφορεία τα οποία είναι χωρίς οδηγό. Θα ήθελα να ήταν στην πόλη μας. Με τέτοιο πανεπιστήμιο, με τέτοια ακαδημαϊκή κοινότητα, με το πρώτο, όπως είπατε, αυτοκίνητο το οποίο έγινε χωρίς οδηγό από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, να μην είναι τα δύο πρώτα λεωφορεία και να είναι στα Τρίκαλα. Συγχαρητήρια στα Τρίκαλα, αλλά και αυτό με στενοχωρεί, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμη καλύτερο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Θα έχετε γυρίσει όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όσο μπορούμε. Και του εξωτερικού, υποθέτω, αλλά ας μείνουμε στην Ελλάδα, κύριε Τελόνι.
Αναφερθήκατε στα Τρίκαλα προηγουμένως. Εγώ θα σας πάω στην Καρδίτσα, στην Κατερίνη, όπου στα ιστορικά κέντρα αυτών των πόλεων βλέπεις ότι είναι πεζοδρομημένα. Έχουν αξιοποιήσει ό,τι διαθέτουν. Τα Τρίκαλα τι αξιοποίησαν? Το ποτάμι τους. Το πεζοδρομήσαν δεξιά-αριστερά, κάνανε πρόσβαση προς την Κήτη, φτιάξανε ωραίες εγκαταστάσεις και βεβαίως κοιτάξανε περισσότερο το ποδήλατο. Να κάνουν ποδηλατόδρομους. Πηγαίνει κανείς σε άλλες περιοχές, στην Κατερίνη για παράδειγμα, βλέπει τα ίδια. Σε μικρότερες πόλεις από την Πάτρα και πόλεις μικρότερης στρατηγικής σημασίας και για τον τουρισμό αλλά και για τις μεταφορές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ίσως ήσαν μαζεμένοι. Είναι καλύτεροι άνθρωποι εκεί, γυρετολόγοι, και εμείς είμαστε χειρότεροι. Εγώ νομίζω ότι εκεί σε σημαντικά θέματα είχαν μια συνεννόηση νωρίτερα από ό,τι πήραμε εμείς απόφαση να την κάνουμε. Εγώ νομίζω και η Πάτρα μας θα πρέπει να έχει το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο πραγματικά τώρα που αποδόθηκε πρέπει να είναι ένα κόσμημα, πρέπει να έχει μια μαρίνα η οποία πραγματικά πρέπει να είναι μοναδική σε όλη την περιοχή, ιδιαίτερα το θαλάσσιο μέτωπο. Αλλά εγώ θα επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι μοναδικό, στο κυματοθράφτη μας. Μάλιστα. Ο κυματοθράφτης λοιπόν τα τελευταία τρίμηνο φωταγωγήθηκε, ηλεκτροφωτίστηκε, να μην πω φωταγωγήθηκε, και πραγματικά δίνει μια άλλη εικόνα το βράδυ στην πόλη. Ένα απλό πράγμα δηλαδή. Ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη περισσότερο κυματοθράφτης μπορεί να γίνει ένα σημείο από το οποίο μπορείς να περπατάς, να βλέπεις το καταπληκτικό μας ηλιοβασίλεμα, και αυτό θα πρέπει να γίνει σε μια συνεργασία με τον οργανισμό Λιμένα. Και παράλληλα να μπορείς να βλέπεις το εξαιρετικό ηλιοβασίλεμα. Προτείνεται ο κυματοθράφτης να γίνει χώρος περιπάτου. Βεβαίως να γίνει χώρος περιπάτου και μπορείς να περνάς και να βλέπεις την πόλη από την άλλη πλευρά, μια θέα εξαιρετική που θα βλέπεις όλη την πόλη στα 3,5 χιλιόμετρα που είναι ο κυματοθράφτης. Είναι σαν να τη βλέπεις μπαίνοντας με πλοίο στην πόλη, στο λιμάνι της πόλης, όπου πράγματι αυτή η εικόνα, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, είναι καταπληκτική στην ανατολή του Ιδίου. Και στη Δύση θα είναι, φαντάζομαι. Είναι τελείως διαφορετική η πόλη όταν την βλέπεις εισερχόμενο στο λιμάνι της Πάτρας. Είναι πράγματι καταπληκτική. Εμείς τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Υπάρχει και η καθημερινότητα, η απλή όμως, κύριε Τελώνη. Προχωράμε στους δρόμους, δεν έχουμε καλά πεζοδρόμια. Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για το Λακουβιστάν, έτσι λένε την πόλη των Πατρών, ενίοτε, αν και τώρα επιλώνονται από τη Δημοτική Αρχή όλες αυτές οι πληγές. Πράγματι, έχουμε μια υστέρηση στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, αυτό που λέμε γενικότερα ποιότητα ζωής. Πολλές φορές βλέπει κανείς πλατεία Γεωργίου. Έχει γίνει όπως έχει γίνει. Μια χαρά είναι σε τελευταία ανάλυση. Είναι ένας χώρος για περίπατο. Έχουμε πεζοδρόμους, αλλά γίνονται ενίοτε δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας όλα αυτά. Ή χώροι παρκαρίσματος, κύριε Τελώνη. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται ένας προγραμματισμός, μια οργάνωση καλύτερη και κάθε σημείο τέτοιο να μπορούμε να το, αν θέλετε, να το διορθώνουμε. Εμείς σαν Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων κάναμε τα σημεία και κάναμε με τον Δήμο, μπορώ να πω, μια πάρα πολύ καλή σχέση, και αποτέλεσμα ήταν να καθαρίσουμε από τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα τα σημεία που μπορούν να σταματούν τα λεωφορεία. Μάλιστα ετοιμάζουμε και μια εφαρμογή η οποία να μπορεί να δείχνει, είναι μέσα σε αυτά που λέγαμε το Smart City, ότι η πόλη μας έχει χώρους πάρκινγκ τέτοιους ώστε τα διερχόμενα λεωφορεία από την περιμετρική να μπορούν να ξέρουν ότι μπορούν να έρθουν στην πόλη, να βρουν χώρο να σταθμεύσουν, γιατί πολλοί πηγαίνουν στην Ολυμπία, πολλοί πηγαίνουν στο Κατάκολο λόγω των κρουαζιερών ή αν θέλετε από το Κατάκολο, και έτσι λοιπόν ετοιμάζουμε μια εφαρμογή η οποία να λέει στα λεωφορεία ότι στα διερχόμενα, ότι υπάρχει χώρο στάθμευσης στην Τριών Συμμάχων, στο Φρούριο, στα σημεία τα οποία είναι αξιόλογα. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το Smart City. Αυτό είναι το Smart City το οποίο λέμε. Να το κάνουμε λίγο λιανά, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Βεβαίως δημιουργήθηκε και είναι η πρόταση, όπως σας είπα, στο παραδοτέο, το οποίο μέσα από όλα αυτά, ένα είναι αυτό με τα λεωφορεία, άλλο είναι για τον τρόπο στάθμευσης που μπορεί να ξέρεις σε ποιο χώρο μπορεί να υπάρχει στάθμευση, στα δημοτικά πάρκινγκ μπορεί να ενταχθούν άλλα. Αντίστοιχα είναι σημεία για τα οποία μπορεί να σου λέει αν έχει χώρο για στάθμευση στη μαρίνα. Μάλιστα. Της πόλης, ενώντας είτε του Δήμου είτε αυτή που έχει μείνει στον οργανισμό Λιμένα. Και άλλα σημεία, πάρα πολλά, τα οποία είναι, δεν μπορώ να σας τα αναφέρω, γιατί είναι ένα βιβλίο περίπου 150 σελίδων, που όλα είναι με προτάσεις, όπου αναφέρεται τι υπάρχει όσον αφορά
το επίπεδο του Smart City, ενώ σε επίπεδο Smart City. Μάλιστα. Και τι είναι αυτό το ζητούμενο και πού μπορούμε να πάμε και με ποιες, αν θέλετε, προδιαγραφές και ανάγκες πρέπει να γίνουν και ποια βήματα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στην Κρουαζιέρα και το κατάκολλο σίγουρα έχει κερδίσει, έχει και τις υποδομές για να προσεγγίζουν αυτά τα ιδιαίτερα μεγάλα πλοία της Κρουαζιέρας. Η Πάτρα δεν έχει αυτή την προοπτική, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες. Θα μπορούσε να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Τελώνη? Κοιτάτε να δείτε, εγώ κύριε Παραχτάρη πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει και θα σας πω. Νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά. Το βασικό σημείο ποιο είναι? Το βασικό σημείο είναι ότι τα πλοία τα οποία έρχονται ξεκινάνε από τη Βενετία και έχουν στην πορεία τους, αν θέλετε, τον Ντουμπρόβνικ, την Κέρκυρα, το Αργοστόλι, το κατάκολλο είναι ένα σημείο στο οποίο σταματάνε για να μπορούν να πάνε σύντομα στην Ολυμπία. Το να μπουν μέσα στον κόλπο και να βγουν ξανά και τους καθυστερεί και δεν είναι μέσα στο πλαίσιο τους γιατί χάνουν μία μέρα. Παρόλα αυτά, εγώ ελπίζω στην κρουαζιέρα, αλλά όχι στην κρουαζιέρα η οποία θα έχει την Πάτρα σαν διερχόμενο λιμάνι. Θεωρώ ότι η κρουαζιέρα θα μπορούσε να είναι ένα σημείο το οποίο να είναι home port, δηλαδή να ξεκινάει κάποια κρουαζιέρα από την Πάτρα ή να καταλήγει στην Πάτρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο. Το θέτεται σε πιο σοβαρή βάση, γιατί να ξεκινάει να είναι η αφετηρία ή να καταλήγει εδώ. Να οπότε καταλήγει, μπορεί να υπάρξει ιδιαίτερη κίνηση έτσι. Έτσι μπορεί να υπάρξει μια ιδιαίτερη κίνηση, βεβαίως αυτό σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς το αεροδρόμιο μας, η Πάτρα έχει το αεροδρόμιο της, το αεροδρόμιο της Πάτρας που είναι ο Άραξος, και όχι το αεροδρόμιο Άραξος, και εμείς πρέπει να μάθουμε να λέμε ότι έχουμε το αεροδρόμιο μας. Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο γιατί έχει, έχει αν θέλετε τις αναγκαίες προϋποθέσεις να γίνει home port. Πώς? Έχουμε σύνδεση οδική, έχουμε αεροπορική, έχουμε και καλό λιμάνι με καλή ασφάλεια. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματίας ο οποίος θα ενδιαφερθεί βεβαίως να βάλει τα πλοία του να κάνουν κρουαζιέρα από την πλευρά του Ιωνίου και της Αδριατικής. Βεβαίως όμως αυτό έχει να κάνει με το πόσο κορεσμένη είναι η περιοχή ή άλλη, γιατί τα νησιά του Αιγαίου ή αν θέλετε ξεκινώντας από τον Πειραιά έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, η Αδριατική, το Ιόνιο, το Αιγαίο Πέλαγος τελικά είναι η χαρά Θεού, θα έλεγε κανείς, παγκοσμίως. Και αυτά τα ωραία πράγματα που διαθέτουμε, που μας τα έδωσε η ίδια η Θύση, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα έλεγα, κύριε Τελώνη, να τα πουλήσουμε, γιατί αν έλεγα να τα πουλήσουμε είναι πιο δόκιμο. Είναι μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στην οικονομία της αγοράς σε τελευταία ανάλυση. Ναι, να τα πουλήσουμε σε τελευταία ανάλυση, χωρίς να επηρεάζουμε το περιβάλλον και χωρίς να ξεχνάμε τον άνθρωπο ο οποίος βιώνει αυτές τις καταστάσεις και είναι κάτοικος της χώρας. Τι μπορούμε να πουλήσουμε άλλο σε αυτήν εδώ την πόλη? Με την καλή έννοια πάντα, κύριε Τελώνη, αλλά αυτή είναι η ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Εγώ νομίζω σε αυτή την πόλη, πέρα από το θέμα του τουρισμού, πρέπει να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, να αξιοποιήσουμε το ότι είμαστε πλέον τόσο κοντά με αυτή τη δεξαμενή που λέγεται Αθήνα. Είναι 5 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ κοντά, ακόμη και για μία ημερήσια απόδραση. Δεν μιλάω για Σαββατοκύριακο, να βγει ο Αθηναίος, όπως πήγε, αν θέλετε, στον Άφλιο, όπως πάει στην Καλαμάτα, όπως πάει στην Τρίπολη, λόγω του δρόμου, αντίστοιχα να έρθει και στην πόλη μας. Ο εσωτερικός όπως πάει τουρισμός, και στην Αύπαχτο, θα έλεγα. Βεβαίως, και βεβαίως αν έρθει στην Πάτρα, θα πάει και στην Αύπαχτο, γιατί γύρω-γύρω από είναι την πάρα Πάτρα, πολύ κοντά πλέον. Γύρω-γύρω από την είναι, Πάτρα. Είναι ένα δεκάλεπτο για καφέ, 15 λεπτά το πόδι. Ακριβώς. Υπάρχουν τόσα πολλά ενδιαφέροντα. Μπορείς να έρθεις λοιπόν για ένα Σαββατοκύριακο. Απλά τι πρέπει εμείς να κάνουμε, και για να πούμε στην πράξη, πρέπει εμείς μόνοι μας να διαφημίσουμε, να προβάλλουμε, αν θέλετε, την Πάτρα μας και την περιοχή μας στη μεγάλη αυτή δεξαμενή. Πώς γίνεται αυτό? Καλώντας δημοσιογράφους, αν θέλετε. Κάναμε εμείς και σαν σύνδεσμος, καλέσαμε την Καθημερινή, ήρθε και το Αθηνόραμα και κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Πάτρα. Αντίστοιχα, μπορούμε να καλούμε κατά καιρούς και άλλους, έτσι ώστε να μπορούν να γράφουν, να γνωρίσουν την Πάτρα, και αφού τη γνωρίσουν, είμαι σίγουρος θα την αγαπήσουν και θα την προβάλλουν. Αν δεν την αγαπήσουν, αν δεν ξέρουν ποια είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να την προβάλλουν. Εγώ νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία έχω πάρει από αυτές, αν θέλετε, τις κινήσεις των δημοσιογράφων, έχουν δει μια πόλη ζωντανή. Και αυτό οφείλεται και πάρα πολύ, αν θέλετε, και στους φοιτητές, η οποία είναι μια
πραγματική ζωντάνια για την πόλη. Εδώ νομίζω ότι χωρά να επανέλθουμε λίγο στο καρναβάλι, επειδή είναι και οι μέρες τέτοιες δηλαδή. Κάποτε, ξέρετε, με αυθόρμητο τρόπο και με παλιό οδικό δίκτυο να πάρει η Οργή, είχαμε ένα δίκτυο το οποίο ήταν κατσικόδρομος. Με συγχωρείτε τώρα, γίνεται λόγια. Και επικίνδυνο. Πατρό Κορίνθιο ήταν επικίνδυνο. Και όμως ερχόντουσαν 200 και 300 χιλιάδες και πλέον άτομα και από την Αθήνα, οι περισσότεροι από την Αθήνα, αλλά και από άλλες περιοχές. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να προσελκύσουμε αυτόν τον κόσμο κάτω από άλλες συνθήκες? Γιατί ούτε τα μεροκάματα είναι ίδια, ούτε οι μισθοί είναι ίδιοι και βεβαίως υπάρχει ανεργία. Για μένα πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Δεν πρέπει να κοιτάξουμε να εκμεταλλευτούμε το ότι θα έρθει τόσος κόσμος και πρέπει να δώσουμε και ποιότητα στις υπηρεσίες που θα παράγουμε και καλές τιμές. Γιατί τα πάντα όλα σε μια εποχή σαν αυτή έχουν να κάνει με τη σύγκριση. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε τις, αν θέλετε, τις αποδοχές που είχαμε κάποιες άλλες. Ακριβώς δεν έχουμε. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να φροντίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και ανταγωνιστικοί είναι κάποιος όταν αυτό είναι η αξία των χρημάτων που δαπανά, έχει καλύτερες υπηρεσίες από αυτό που προσδοκούσε να πάρει. Έχω την εντύπωση ότι ξεχαστήκαμε λίγο. Έχουν περάσει 45 λεπτά, η ώρα δεν ξεχνιέται. Σε καμία των περιπτώσεων, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, με δύο λόγια, κύριε Τελώνη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για αυτήν εδώ την πόλη, έτσι να συνέλθουμε λίγο όλοι μας. Εγώ θα έλεγα το πρώτο που και βάζω σαν στόχο, θεωρώ ότι πρέπει να με συνεννόηση, με συνεργασία, να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε με αυτή την ευκαιρία που έχουμε κοντά μας, που έρχεται στις 5 και 6 Φεβρουαρίου το 9ο συνέδριο αναπτυξιακό. Είναι μια ευκαιρία να λύσουμε θέματα από αυτά που δεν έχουν λυθεί. Να βρούμε ταυτότητα, κύριε Πρόεδρε. Και να βρούμε και την ταυτότητα. Αναπτυξιακή εννοώ ταυτότητα. Να βρούμε και ταυτότητα αναπτυξιακή, αλλά για να τη βρούμε πρέπει να λυθούν κάποια θέματα τα οποία έχουμε. Ένα από τα οποία εγώ θα επιμείνω, ναι, και νομίζω ότι είναι τεράστια σημασία, είναι το τρένο. Πρέπει το τρένο μας να έρθει σύντομα και εγώ κατανοώ, θα ήθελα να έρθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να έρθει το τρένο. Αρκετά 20 χρόνια αυτή η περιοχή είναι σε κρίση, γιατί εμείς δεν είμαστε στα 9 μόνο χρόνια της κρίσης που ήρθε στην Ελλάδα, είμαστε άλλα 12 χρόνια με την απομηχάνηση και αν θέλετε χωρίς οδικά δίκτυα και χωρίς δίκτυα ενέργειας, γιατί ακριβώς. Και αυτό είναι ένα τεράστιο Έχετε θέμα. Απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα μαζί μας και κάναμε αυτή την διαβρύσουσα κουβέντα, κύριε Τελώνη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το δικαίωμα να πούμε κάποια πράγματα για την πόλη μας και για την προοπτική που έχουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.